Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά που μου δίνετε σήμερα να συμμετάσχω και εγώ σε ένα συνέδριο που πραγματεύεται μία πτυχή του τουριστικού μας προϊόντος, η οποία αναδεικνύεται ταυτόχρονα τόσο τη μακραίωνη πορεία της χώρας μας, όσο και τις ανεξάντλητες δυνατότητές της να συνιστά ελκυστικό προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί μία από τις παλιότερες αιτίες μετακίνησης των ανθρώπων σε αναζήτηση της πνευματικότητας. Αποκτά σήμερα νέα μορφή και περιεχόμενο, εμπλουτίζεται, συγκεκριμενοποιείται, γίνεται αντικείμενο σπουδών, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τοπικών κοινωνιών, πεδίο μελέτης και μέσο ανάδειξης, θα έλεγα, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού και της προσκυνηματικής περιήγησης συναντά σήμερα στην Ελλάδα ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες. Και θα ανέφερα τρία στοιχεία ενδεικτικά σχετικά με αυτές τις σημαντικές συνθήκες. Πρώτα απ' όλα, πλέον έχουμε τις απεριόριστες ευκαιρίες που παρέχει και η τεχνολογία. Είχα την χαρά και την τιμή να περιηγηθώ, εν μέσω πανδημίας ήτανε, στην ψηφιακή διαδραστική έκθεση θησαυρών από ιερές μονές του Αγίου Όρους, στην Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτό. Και εκεί μπορούσε να δει κανείς πώς το ιστορικό γίνεται σύγχρονο, πώς χτίζονται νέοι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ της χριστιανικής μας παράδοσης και της νέας γενιάς, πόσο παγκόσμιος πολίτης μπορεί να γίνει κοινωνός της δικής μας πίστης και του πολιτισμού. Και να προσκληθεί να τα γνωρίσει όλα αυτά από κοντά. Έχουμε λοιπόν πλέον εργαλεία, τεχνογνωσία, είναι μια σημαντική θετική συγκυρία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος του θρησκευτικού τουρισμού. Δεύτερον, το αυξημένο ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και το βιωματικό τουρισμό. Η χώρα μας μπορεί να εξασφαλίσει πολυθεματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσα από συνδυαστικά βιώματα. Τα θρησκευτικά μας μνημεία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού τοπίου προφανώς. Μοναστήρια λαξεμένα σε απόκρημνα βουνά, ξοκλήσια στα κρητικά νησιά μας, το μοναδικό βραχώδε σκηνικό στα Μετέωρα, το ιερό νησί της Πάτμου, η μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους και άλλοι εμβληματικοί προσκυνηματικοί προορισμοί συνυπάρχουν αρμονικά με τουριστικές υπηρεσίες επίπεδου, υψηλή γαστρονομία, λατρευτικά έθιμα και τοπικές γιορτές, γοητεύοντας έτσι τον ταξιδιώτη και προσφέροντάς του συνολικά μία αξιομνημόνευτη εμπειρία. Τρίτη συγκυρία ιδιαίτερη, η μοναδική θέση της χώρας μας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μία συντονισμένη κυβερνητική προσπάθεια τα τελευταία 2,5 χρόνια, που έχει καταστήσει την Ελλάδα πολυεπίπεδα, θα έλεγα, πρωταγωνίστρια στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή και έναν σύγχρονο κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό. Και εδώ οφείλουμε να πούμε θερμά συγχαρητήρια στο Υπουργείο Τουρισμού και στον Υπουργό Τουρισμού προσωπικά, στον κύριο Κικίλια, για τις τεράστιες προσπάθειες που έχει καταβάλει ο ίδιος του και το επιτελείο του και όλο το Υπουργείο, προκειμένου ακριβώς η χώρα μας να αποκτήσει τη θέση που δικαιωματικά της ανήκει στην παγκόσμια τουριστική σκηνή. Μια χώρα ασφαλής, πολιτικά σταθερή, ένας επενδυτικός προορισμός, ένας εκπαιδευτικός κόμβος που αναπτύσσει διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Μια Ελλάδα δυναμική, εξωστρεφής, με ανοιχτούς ορίζοντες και αυτογνωσία, δεν μπορεί παρά να αποτελεί και για τους προσκυνητές και όσους αναζητούν το φως του πολιτισμού, της θρησκείας, της παράδοσης, έναν ιδανικό τόπο συνάντησης. Με αυτές τις σκέψεις, κυρίες και κύριοι, και την πεποίθηση ότι ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο για τη χώρα μας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τους διοργανωτές της σημερινής συζήτησης στα Χανιά, όσους συμμετέχουν και όσους την παρακολουθούν, για την ασχόλησή τους με ένα θέμα επίκαιρο και διαχρονικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την προσοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας.